Στα πλαίσια του προγράμματος Leader, με θέμα ανάδειξη του τόπου μας και την διάδοση και διάσωση της πολιτικής μας κληρονομιάς, οργανώσαμε σήμερα μία ημερίδα με παρουσία εκπροσώπους των φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων, ούτως ώστε να τους εκθέσουμε με φυλάδια τα οποία έχει ετοιμάσει ο Λεωνίδας ο Κακαριάς, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αναφέρεται στην ιστορία και στα αξιοθέατα της περιοχής μας, και έχουμε σκοπό να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς και με τους συλλόγους, έτσι ώστε να δούμε τους προβληματισμούς τους, να δούμε πού μπορούμε εμείς σαν ένα μεγάλο σωματείο που είναι η Περιοχική Λέσχη να βοηθήσει στην ανάδειξη της πολιτικής μας κληρονομιάς και στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας. Καλωσορίζομαι λοιπόν όλους τους παρευρισκομένους, φίλους και φίλες, και ευχόμαστε η μερίδα να κλείσει με επιτυχία και να έχει γόνιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Λέσχης, ο κ. Κατσικαλάκης Κωστής, η σημερινή μερίδα αφωνά την προβολή για την ανάδειξη της περιοχής μας σε συνεργασία με τις συλλογικότητες, τους φορείς αλλά και το σύνολο της σιτιακής κοινωνίας. Σήμερα θα γίνει μια παρουσίαση του περιηγητικού οδηγού, το οποίο έχει εκδώσει η Περιηγητική Λέσχη, και επίσης της ψηφιακής πλατφόρμας περιήγησης. Θα ήθελα να σταθώ στα δύο αυτά έργα και ειδικότερα στην ψηφιακή πλατφόρμα, διότι είναι ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο στην περιοχή μας, όπου ο επισκέπτης, μέσα πέρα από τις βασικές πληροφορίες για τα αξιοθέατα κτλ., μπορεί από το διαδραστικό χάρτη το οποίο έχει σχεδιαστεί να επιλέξει να βρει συγκεντρωμένα όλα τα αξιοθέατα της περιοχής, επιλέγοντας το σημείο αυτό να μπορεί πολύ εύκολα να πλοηγηθεί εκεί. Να επισημάνουμε ότι η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί όχι μόνο σε υπολογιστή, αλλά φυσικά και σε περιβάλλον κινητών συσκευών και φορητών συσκευών, και επίσης είναι φιλική προς αμαία. Ο έντυπος περιηγητικός οδηγός, ο οποίος έχει εκδοθεί, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, ώστε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι κάποια αξιοθέατα και μνημεία της περιοχής που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να τα μεταλαμβεύσουμε στους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης, υπάρχει και ένας περιηγητικός χάρτης μέσα, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τους επισκέπτες. Θα μου πείτε, γιατί κάναμε τον έντυπο χάρτη, ενώ υπάρχει και ηλεκτρονική έκδοση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή μας, οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα μέσα. Οπότε η ιδέα ήταν να υπάρξει αυτός ο έντυπος περιηγητικός χάρτης, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις περιπτώσεις. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μιχάλη Πλατή, που είχε αναλάβει το πρόγραμμα. Εμάς ήταν μεγάλη τιμή που η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Σιτίας μας επέλεξε ως μελετητικό γραφείο για να υποβάλουμε και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Leader CLLD. Επί της ουσίας είναι η υποδράση 19.245 του υπομέτρου 19.2. Μιλάμε για δράσεις δημοσίου χαρακτήρα με επιχορήγηση δίχως το ΦΠΑ 100%. Επομένως, σε αυτές τις δράσεις εκτός των δημόσιων φορέων μπαίνουν και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής Σιτίας.